Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Καλή επιτυχία και πάλι στο δελτίο σας. Να είστε καλά. Κύριε Μπάρκα, να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα της μέρας, τουλάχιστον έτσι όπως το αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι άλλο από όσα είπε για την κλιματική αλλαγή ο κύριος Μητσοτάκης από βήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και αυτό που λένε στην Νέα Δημοκρατία, και είναι και μια απορία γενικότερα, είναι εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί τώρα να λέει διαφορετικά πράγματα από αυτά που έλεγε πριν, αλλά αυτό σημαίνει ότι ευθύνες η προηγούμενη κυβέρνηση ή οι ηγεσίες των σωμάτων ασφαλείας κλπ. Δεν είχαν για 102 νεκρούς. Κύριε Μελιγκόνη, κοιτάξτε να δείτε, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει μία συγγνώμη πρώτον στους νεκρούς στην τραγωδία στο Μάτι, δεύτερον στις οικογένειές τους και τρίτον στον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία και για το πολιτικό σύστημα και τη Νέα Δημοκρατία, για το πολιτικό σύστημα δυστυχώς την βορύχησε σε μια εθνική τραγωδία. Αυτά που είπε ο κ. Πώς οφείλει συγγνώμη ο κ. Μητσοτάκης όταν τότε κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει μια συγγνώμη, άμεσα συγγνώμη στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι για ένα ακόμα θέμα και μια εθνική τραγωδία εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Οφείλει συγγνώμη για το γεγονός, οφείλουν συγγνώμη από πολλούς ανθρώπους, από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, από την πρώην περιφερειάρχη την κυρία Δούρου, από το πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίαρχα από τον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι τους κοροϊδέψανε για μια εθνική τραγωδία. Και θα πω ακριβώς τι έχει συμβεί. Ο κ. Μητσοτάκης πριν τις εκλογές έλεγε ότι για το Μάτι φταίει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός. Ή η ηγεσία, αν θέλετε, των ενόπλων δυνάμεων. Έκανε ένα πράγμα όταν εκλέχθηκε βουλευτής, όταν εκλέχθηκε κυβέρνηση, όταν εξελέγει πρωθυπουργός και σχημάτισε κυβέρνηση. Χρησιμοποίησε τον τότε αρχηγό της αστυνομίας, τον οποίον κατηγορούσε για ευθύνες, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Ένα. Δύο. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα κατάλαβε ότι για το Μάτι, για την καταστροφή στο Μάτι, για την εθνική τραγωδία στο Μάτι, φταίει η κλιματική αλλαγή και το γεγονός ότι είχαμε ξηρασία ή αέριδες ή ένα σωρό άλλα πράγματα. Άρα, ό,τι είχε πει το προηγούμενο διάστημα δεν ισχύει. Άρα, εξαπάτησε τον ελληνικό λαό λέγοντας και αυτός, αλλά και τα στελέχη του. Και τα στελέχη του, τα οποία, αν θέλετε, εκλεγήκανε με μια τέτοια ρητορική, ότι το στο για το Μάτι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που εμείς θα τα καθαρίσουμε, θα κάνουμε και θα ράνουμε. Άρα, οφείλουν όλοι αυτοί μια ειλικρινέστατη συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, από τις οικογένειες που χάσανε ανθρώπους στο Μάτι, αλλά και από τους νεκρούς, και να πούνε ξεκάθαρα ότι κάναμε λάθος ή την βορυχήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Φταίμε. Εκλεγήκαμε τώρα κυβέρνηση, τώρα αλλάζουμε τροπάρο και αναγνωρίζουμε τα αίτια της καταστροφής στην κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, δεν είναι το πρώτο ζήτημα στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης άλλα έλεγε και μέσα σε δύο μήνες άλλα λέει. Είναι όμως μια εθνική τραγωδία. Από την πρώτη στιγμή εμείς προσπαθήσαμε να ρίξουμε τους τόνους και να αναδείξουμε τις αιτίες αυτής της καταστροφής. Γιατί χάσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα στο μέλλον. Να μην ξαναυποστούμε τέτοιου είδους καταστροφές. Υπέστη η χώρα μας το 2007 με τις φωτιές στην Πελοπόννησο που χάσαμε εκεί ανθρώπους. Είχαμε πάλι μια καταστροφή στο Μάτι που χάσαμε ανθρώπους για πάρα πολλούς λόγους. Ο κ. Μητσοτάκης όμως τότε χρησιμοποίησε αυτούς τους λόγους για να την βορυχήσει. Τώρα λοιπόν αλλάζει πάλι τροπάριο. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Είναι αναγκαίο από τον Πρωθυπουργό της χώρας να ζητήσει συγγνώμη. Κυρίως να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες που χάσανε ανθρώπους στην συγκεκριμένη καταστροφή. Όλα αυτά που λέτε τώρα δεν σας δεσμεύουν όμως και για το μέλλον, τουλάχιστον όσο είστε αντιπολίτευση. Ότι αν ομιγέννητο συμβεί μια τραγωδία που είτε θα αφορά πλημμύρα, είτε θα αφορά πυρκαγιά, απόρρια της κλιματικής αλλαγής σε κάθε περίπτωση, θα έχετε μια διαφορετική συμπεριφορά από αυτή που κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία μιλώντας για την βορή. Κύριε Μελιγκόνη, εμείς δεν θα άσκησουμε τέτοιου είδους έλεγχο στην κυβέρνηση. Δεν θα κάνουμε αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αυτά που έκανε είναι, κατά την άποψή μου, πρέπει να διδάσκονται για το πώς μπορεί κάποιος, με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, έτσι βεβαίως, της πλειοψηφίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, πώς μπορείς να κάνεις προπαγάνδα. Θέλετε να πούμε για τη συμφωνία των Πρεσπών
που πλέον έχουν αφήσει όλοι τους, έχουν ξεπεζέψει τον Βουκεφάλα και αναγνωρίζουν τα θετικά της συμφωνίας των Πρεσπών. Ναι. Θέλετε να πούμε για την καταστροφή στο μάτι ή για ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία μέσα σε δύο μήνες λένε τα ακριβώς αντίθετα. Εμείς λοιπόν δεν θα κάνουμε τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Αν είχατε εδώ δίπλα σας τώρα ένας τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε όχι, ας ξεκινήσουμε από το σκίσιμο των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο, έτσι. Θέλω όμως, κύριε Μελιγκό, να σας θυμίσω κάτι. Ναι. Έγιναν εκλογές τον Ιανουάριο του 2015. Mm-hmm. Είχαμε ένα εξάμηνο διαπραγματεύσεων, είχαμε μια συμφωνία και αμέσως πήγαμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη. Ναι. Με μια ψηφισμένη συμφωνία στο τραπέζι, γνώριζε ο ελληνικός λαός τι ψηφίσαμε και πήγαμε πάλι στον ελληνικό λαό. Αυτό δεν το έκανε ποτέ κανένας. Mm-hmm. Ούτε το ΠΑΣΟΚ το 2010 με το πρώτο μνημόνιο, ούτε και η Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά το 2012 με το δεύτερο μνημόνιο. Δεν πήγαν δηλαδή σε εθνικές εκλογές. Ναι. Εμείς, κύριε Μελιγκόνη, κάτι που ξεχνάει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι με το μνημόνιο πήγαμε σε εκλογές. Και ο κόσμος ψήφισε πάλι την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Για να βγάλει την χώρα από τα μνημόνια όπως έγινε το 2018. Ναι. Για να στήσουμε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει καταστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Για να αυξήσουμε τους μισθούς, πράγμα που κάναμε. Mm-hmm. Για να μειώσουμε την ανεργία, πράγμα που κάναμε. Άρα αυτό το επιχείρημα των νεοδημοκρατών δεν ισχύει. Αυτό όμως που ισχύει είναι ότι εμείς στις πλάτες του ελληνικού λαού, μάλλον με εθνικές τραγωδίες δεν παίζουμε, με νεκρούς δεν παίζουμε. Δεν είμαστε την βορύχη, οι νεοδημοκράτες είναι, ας το υποστούνε. Έτσι έσπηραν ανέμους και θα θερήσουν θύελες, διότι τα γραπτά μένουν και δεν μπορούν να κρυφτούν. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν, ερχόμενος στην χώρα μας μετά τον ΟΗΕ, θα πρέπει από βήματος βουλής να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που ένα χρόνο χρησιμοποίησε την τραγωδία στο μάτι. Κύριε Μπάρκα, αναφερθήκατε, μιλώντας για το μάτι, στην κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας ως προς τα μέσα ενημέρωσης και αναρωτιέμαι αν αυτό τη βοήθησε εκείνη να γίνει κυβέρνηση και να κερδίσει τις εκλογές. Δεν υπονομεύει τη δική σας προσπάθεια, σύν το χρόνο βέβαια, να ξαναμπείτε σε τροχιά εξουσίας ως ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς, κύριε Μελιγκόν, για να μπορείς να ξεπεράσεις, αν θέλετε, αυτές τις δυσκολίες της απόκρυψης των ειδήσεων ή της έλλειψης ενημέρωσης από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις δουλειά μυρμηγκιού. Δηλαδή να πας στην κοινωνία και να πεις τι έκανες, αν η κριτική σας είναι για το γεγονός ότι χάσαμε, αν θέλετε, το βηματισμό μας ως κυβέρνηση, ως κυβερνών κόμμα, τις επαφές μας με την κοινωνία, το αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Αλλά αυτό που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο, να είμαστε παντού στην κοινωνία, από τα πολύ απλά μέχρι τα πολύ μεγάλα, για να ενημερώνουμε τον κόσμο τι ακριβώς κάνουμε, τι ακριβώς πέτυχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή τι δεν πέτυχε, να ακούσουμε την κριτική. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι έχουμε ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Εγώ το καταλαμβάνουμε αυτό και ως μετέχουν στην πολιτική, ως εκλεγμένος βουλευτής, αλλά και πριν ως ενεργός δημοσιογράφος. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο τότε υπουργός κ. Τζανακόπουλος, αν θυμάστε καλά, είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία για το γεγονός ότι είχε πάει μια αποστολή και είχε εγγράψει στα έξοδά του την φρουρά του ή δεν θυμάμαι εγώ ή κάτι τέτοιο. Ναι. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή να κάνουμε τα ίδια με αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι πήγαν στον ΟΗΕ και πήραν την κυρία Παναγιωταρέα και έχουν εγγράψει τα έξοδα της κυρίας Παναγιωταρέα στον προϋπολογισμό και ο ελληνικός λαός πληρώνει τα έξοδα της κυρίας Παναγιωταρέα. Αυτή είναι μια λογική. Η άλλη λογική είναι αυτή που σας είπα πριν, ότι δυστυχώς έχουν κάνει τόσο τοξικό το κλίμα της πολιτικής ζωής που έσπηραν τέτοιο μίσος στον ελληνικό λαό που δυστυχώς δεν μπορούμε να χωρίσουμε τα ξερά από τα χλωρά που λένε. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε τι είναι η είδηση, πρέπει να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό τι είναι η είδηση, πρέπει να μην την βορυγχούμε σε εθνικές τραγωδίες, πρέπει να αναγνωρίζουμε τα θετικά, να ξέρουμε, ας πούμε, για τη Συμφωνία των Πρεσπών πώς ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε, τι σημαίνει η Συμφωνία των Πρεσπών, μια ιστορικά γεγονότα. Εμείς την έλλειψη, αν θέλετε, της ενημέρωσης που προκύπτει από τα φιλικά μέσα ενημέρωσης της Νέα Δημοκρατία θα την αμβλύνουμε με τη συμμετοχή μας στην κοινωνία, με την ενημέρωση που θα κάνουμε στην κοινωνία, με τον διάλογο που θα αναπτύξουμε με την κοινωνία.
μια που μιλάτε για το διάλογο αυτό, αναρωτιέμαι τώρα που σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται καυτή η πολιτική επικαιρότητα και μπαίνεται, ας πούμε, να το πούμε έτσι, σε διάταξη μάχης, πόσο όλο αυτό μπορεί να το υπονομεύσει μια κρίση εσωστρέφειας. Βλέπω ότι σιγά σιγά πάνω στη συζήτηση που γίνεται, τι έφταιξε, γιατί χάσατε τις εκλογές και όλα αυτά, ο κύριος Τσακαλώτος να καρφώνει τον κύριο Παπά για την ΕΡΤ, ο κύριος Πολάκης να απαντάει στον κύριο Τσακαλώτο και άλλα τέτοια γύρω-γύρω, τα οποία μάλλον δεν δείχνουν ένα καλό ισοκομματικό κλίμα. Όσο κι αν εσείς τώρα το αρνηθείτε, η δουλειά σας είναι, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είστε. Όχι, όχι. Αλλά, εντάξει, τα γεγονότα θα μιλάνε από μόνα. Εντάξει, δεν θα αρνηθώ κάτι, κύριε Μελιγκόνη. Εμένα η δική μου άποψη είναι ότι καλώς κάναμε και ανοίξαμε την ΕΡΤ. Ναι. Το μαύρο στην ΕΡΤ εμείς το αποκαταστήσαμε. Mm-hmm. Η ΕΡΤ είναι το δημόσιο κανάλι και έπρεπε να λειτουργεί. Η άποψή μου είναι ότι εν σχέση με την προηγούμενη εικόνα της ΕΡΤ, πριν κλείσει δηλαδή, ναι, αυτό το διάστημα τα ποσοστά της και η τηλεθέαση της ήταν αυξημένη, άρα είχε καλά προγράμματα. Κάποιοι άνθρωποι δώσανε μάχες, αν θέλετε, για να ανοίξει, ναι, η ΕΡΤ, και δεν νομίζω ότι είναι και πεδίο, αν θέλετε, εσωστρέφειας ή διαφωνίας στο εσωτερικό του κόμματος η ΕΡΤ. Έχουμε η οικονομική πολιτική έχουμε, ναι, πράγματα. Λένε, να διαφωνήσουμε. Λένε, ας πούμε, πολύ ότι το οικονομικό επιτελείο έδωσε πολύ αργά στον κύριο Τσίπρα το πράσινο φως για τις ελαφρύνσεις και φτάσαμε στο Μάιο με αποτέλεσμα οι αντίπαλοι σας να τις βαφτίσουν προεκλογικές. Τις δώσατε και 20 μέρες πριν τις εκλογές, εδώ που τα λέμε. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, δεν θα κρίνω το οικονομικό επιτελείο, γιατί έδωσε μια σκληρή μάχη στο να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Πράγμα που κατάφερε ένα χρόνο πριν. Αυτό, ναι, το ξεχνάμε ως ημερομηνία. Αυτό είναι έτσι. Δηλαδή, από τον Αύγουστο του 2018 βγήκαμε από τα μνημόνια. Τώρα, γιατί, αν μας ασκείτε κριτική, γιατί δεν σχεδιάσαμε νωρίτερα, γιατί δεν πραγματώσαμε νωρίτερα πράγματα, το αντιλαμβάνομαι. Δεν ασκώ καμία κριτική. Τι έφταξε, ρωτάω. Κοιτάξτε, έφταξαν πολλά πράγματα. Οι δυσκολίες οι δικές μας, η δυσκολία των μνημονίων, η δυσκολία του να σχεδιάσουμε, ή αν θέλετε, η ευκολία που μας έδωσε, ενώ είχαμε μάθει στις δυσκολίες, η ευκολία που μας έδωσε η έξοδος από το μνημόνιο, να κάνουμε πράγματα. Όμως, ό,τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το 2018, έγινε. Έτσι, ναι. Έγιναν όλα. Έγινε τα χρήματα που δίνονται σε νέα ζευγάρια, η επιδότηση του ενοικίου τους, έγινε. Δεν έγινε τον Μάιο, έγινε νωρίτερα. Ναι. Η μείωση του ΕΜΦΙΑ ψηφίστηκε το Φλεβάρι. Θα μου πείτε γιατί δεν φάνηκε. Μα γιατί τα καθαριστικά του ΕΜΦΙΑ, ναι, έρχονται το Σεπτέμβρη. Άρα ο νόμος ψηφίστηκε. Οι 120 δόσεις επίσης ψηφίστηκε. Άρα ένα σωρό πράγματα γίνανε με το οικονομικό επιτελείο. Δεν λέω ότι δεν γίνανε λάθη. Γίνανε λάθη. Όμως όλα αυτά πρέπει να κρίνονται επί του συνόλου και όχι μεμονωμένα. Αυτή είναι, μάλιστα, η δική μου άποψη. Είστε σαφείς. Καταλαβαίνω ότι έχετε μια πολύ 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 μεγάλη συζήτηση να κάνετε στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Και συγγνώμη σας, Διάκοπτε. Είναι γεγονός. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αρκετά, ναι, χρόνια θα συζητήσει. Θα συζητήσει πολλά πράγματα. Είτε αυτό το άνοιγμα που πρέπει να κάνει στην κοινωνία, ναι, είτε τα πράγματα που κάναμε λάθος, είτε και τα σωστά. Αλλά αυτό που θα κάνουμε είναι να συζητήσουμε συντροφικά όμως στα ιστορικά και κυρίως στα όργανά μας και όχι δημοσίως στις τηλεοράσεις. Εδώ θα είμαστε να σας παρακολουθούμε. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε ρεπορτάζ. Οπότε να είστε βέβαιος ότι και ό,τι λέτε στα όργανά σας θα το είναι βλέπουμε γεγονός, και θα το μεταδίδουμε. Είναι γεγονός. Κύριε Μπάρκα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, τώρα.